3 κρουαζιερόπλοια βρέθηκαν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Καβάλας την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, αλλάζοντας την όψη της πόλης, ενώ ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η προσέλευση των κρουαζιερόπλων μάλιστα θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Νοέμβρη, συμπληρώνοντας αριθμό 36 κρουαζιερόπλοια τα οποία επισκέφτηκαν την πόλη μας. Οι φορείς, μάλιστα μιλώντας στην κάμερα του ένα Channel, δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι με την φετινή σεζόν της κρουαζιέρας και ετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν. Μας αρέσει αυτός ο συνωστισμός. Σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ότι η Καβάλα, το λιμάνι της Καβάλας, η περιοχή ευρύτερη, έχει μπει στο χάρτη της κρουαζιέρας. Το να έχουμε 7 με 10, 12 κρουαζιερόπλοια πριν από 4-5 χρόνια, να έχουμε πλησιάσει τα 40 και ο σχεδιασμός για του χρόνου να μιλάει για πάνω από 50, είναι πραγματικά κάτι μοναδικό, θα έλεγα. Μάλιστα, οι προσπάθειες που καταβάλουμε είναι κάποια από τα κρουαζιερόπλοια να κάνουν και μία στάση στο νησί της Θάσου. Έστω ανοιχτά από το νησί, ανοιχτά από το λιμάνι, αλλά να μπορεί ο κόσμος να πλησιάσει, να βγει στο νησί. Επομένως, πράγματι, το ότι η κρουαζιέρα δυναμώνει, ότι προσθέτει, θα λέγαμε, αξία στην περιοχή μας, το λέω συνεχώς, ότι αυτή η 60-70 χιλιάδες κόσμος που έρχεται μέσω της κρουαζιέρας, δεν τον είχαμε από αλλού, μας ήρθε. Κάθονται κάποιες ώρες ή ένα 24ωρο, επισκέφτονται περιοχές εδώ, πάνε στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, πάνε στις παραλίες, μένουν στην πόλη, πάνε στη γειτονική Ξάνθη. Αυτό τονώνει την τοπική αγορά και θεωρώ ότι θα πρέπει να το δυναμώσουμε κι άλλο, θα πρέπει τα 40 να γίνουν 50, να γίνουν 60 και πολύ παραπάνω, και μέσα από την άψογη συνεργασία που έχουμε με τη Δημοφέλεια, τον Δήμο Καβάλας, τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας και το Επιμελητήριο φυσικά, και με συνεργασία με ειδικούς πάνω στο θέμα της κρουαζιέρας, κατορθώσαμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί, θα ενισχυθεί και νομίζω ότι το όφελος για την πόλη και την περιοχή μας θα είναι εξίσου δυνατό τα επόμενα χρόνια. Ο προορισμός Καβάλα πρέπει να είναι πάρα πολύ υπερήφανος, διότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει υπάρξει μια ουσιαστική συνεργασία των τοπικών φορέων, που δεν είναι άλλη από τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, από τη Δημοφέλεια και από το Επιμελητήριο Καβάλας, και μαζί έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο έχει να κάνει με το πώς όχι μόνο να καταφέρουμε περισσότερα πλοία και περισσότερους επιβάτες, πώς θα διευρύνουμε τη σεζόν από τη μία και πώς θα έχουμε καλύτερη συνδεσιμότητα αυτών των επισκεπτών με την τοπική οικονομία. Έτσι. Και αυτό άλλωστε όντως φαίνεται ότι έχει πετύχει. Και βλέπουμε κατά τρόπους φυσικά και τα κρουαζιερόπλοια τα οποία έρχονται και οι τουρίστες οι οποίοι κατεβαίνουν από αυτά. Αρκετοί εξ αυτών κάνουν τη βόλτα τους και στην αγορά. Αυτό είναι και το στοίχημα, νομίζω, το οποίο κερδίθηκε, κύριε Μπρά, έτσι. Κοιτάξτε, επειδή δεν θέλω να λέμε θεωρίες, ναι. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η συνεργασία που έχει γίνει έχει φέρει αποτελέσματα. Φανταστείτε ότι πέρυσι είχαμε 3 πλοία στην Καβάλα. Από εδώ και εμπρός, μέχρι να λήξει η σεζόν 15 Νοεμβρίου, θα έχουμε ακόμα 10, σύνολο 36 φέτος. Και να πω ότι ο προορισμός Καβάλα είναι και ο πρώτος φέτος που έκανε μετρήσεις απόδοσης προορισμού. Ναι. Και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και θα παρουσιάσουμε και τα στοιχεία της έρευνας αυτής, για να μπορέσουμε έτσι να δούμε πού βρισκόμαστε και σε σχέση με τις βαθμολογίες των ίδιων των εταιριών, αλλά και σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προορισμού. Ξέρουν οι επισκέπτες και τα προϊόντα της Καβάλας, ξέρουν οι επισκέπτες και τους σταυρούς και τα ιστορικά μνημεία της Καβάλας, πόσο ξοδεύουν, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε, σε ποιους τομείς πρέπει να βελτιωθούμε και ούτω καθεξής.